ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πυριακή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία. Εδώ είμαστε και σήμερα να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή σχετικά με την φτώχεια, την ένδυα στους Αγίους σήμερα. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για τον Άγιο Παΐσιο λοιπόν ο λόγος σήμερα. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει χαρίσματα από τόσο μικρός στην ηλικία, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, και εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, να μην έχουμε τίποτα? Βέβαια, γιατί ο Θεός χαρίζει αυτά. Εάν ακολουθούσαν μια νομοτέλεια τα πράγματα, τότε θα μπορούσαμε να τα πούμε ότι είναι φυσικά, ενώ εδώ είναι θαυματουργικά. Ο Θεός λέει «ελεήσω όν εάν ελεώ», θα ελεήσω όποιον και αν θέλω. Οπότε έχουμε τη χαρά να νιώθουμε ότι είναι επιλογή του Θεού και όχι δική μας. Πρέπει σιγά σιγά να καταφέρει ο άνθρωπος να σβήνει την αίσθηση ότι ο ίδιος πραγματοποιεί τις καταστάσεις που θέλει, τις θετικές, τις ουράνιες, να την καταργήσει αυτό και να παραδεχθεί ότι είναι επιλογή του Θεού. Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι ο Θεός προβλέπει το μέλλον του κάθε ανθρώπου. Ξέρει ότι θα εκτιμήσει αυτός ο άνθρωπος τα ελέη του και θα τα προκόψει, οπότε του τα δίνει με άνεση, με αυθονία. Εμένα που είμαι εράθυμος δεν μου δίνει τόσο πολλά, γιατί ξέρει ότι δεν θα τα εκτιμήσω και δεν θα τα αξιοποιήσω, ώστε να μην έχω και πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης για τη ραθμία μου. Έτσι νομίζω εξηγείται το ότι γεννιούνται άνθρωποι και από τα παιδικά τους χρόνια έχουν μια έθεση να γνωρίσουν τον Θεό και να τον αγαπήσουν, ας πούμε, σαν μια ερωτική προσωπική σχέση μαζί του. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το παιδάκι γεννήθηκε πάνω στον ξεριζωμό των χριστιανών της Καπαδοκίας, από τα Φάρασα που ξεκίνησαν οι γονείς του, μέσα σε ένα μαρτύριο. Ουσιαστικά ήταν μάρτυρας από την κοιλιά της μάνας του. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι ήταν ευλαβέστατοι οι γονείς του, και αυτό έχει σημασία. Ακόμη ότι η ζωή του σχετίστηκε από τα βρεφικά του χρόνια με τον Άγιο Αρσένιο, ο οποίος μάλιστα του έδωσε και το όνομά του, γιατί το πρώτο του όνομα, το βαπτιστικό του, ήταν Αρσένιος. Να μην ξεχνούμε ότι ο Θεός χρειάζεται ανθρώπους για να διακονήσουν τη σωτηρία του κόσμου σε περιστάσεις δύσκολες, όπως ήταν οι περιστάσεις εκείνες της ανταλλαγής των πληθυσμών με τους Τούρκους, της τρομοκρατίας αυτής που υπέστησαν οι Μικρασιάτες, και διαλέγει ορισμένους που θέλει, όπως ένας αξιωματικός θέλει 3-4 στρατιώτες για να εκτελέσουν μια επικίνδυνη αποστολή και τους στέλνει, τους διαλέγει μόνος του και τους στέλνει. Να λοιπόν λόγοι για να εξηγήσουμε γιατί αυτό το παιδί από τις πρώτες μέρες, ας πούμε, της ζωής του, της επίγειας, βρέθηκε να είναι μπλεγμένος, με την καλή έννοια της λέξης, μπλεγμένος με την παρουσία του Θεού πάνω στον κόσμο, μέσα στον κόσμο.
Μαθαίνουμε ότι ήταν βρέφος, κύριε Γανωτή, όταν ήρθε το καράβι εδώ στον Πειραιά, στο λιμάνι, στον Άγιο Γεώργιο λεγόταν τότε, εκεί στην περιοχή. Εκεί που είναι η μύτη του Αγίου Γεωργίου. Ακριβώς. Και εκεί βρέφος ακόμη το 24 νομίζω ήρθε. Ναι, σκεφτείτε τον Αύγουστο το 24 γεννήθηκε. Ναι. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε, εμείς τώρα νομίζουμε ότι ήρθε με τον Blue Star, ας πούμε, ενώ ήρθαν με άθλια καράβια, υπό αθλιότατες συνθήκες, άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν τους νεκρούς τους εκεί, ήρθαν ξεριζωμένοι, έχοντας χάσει τα πράγματά τους, όλα τα σπίτια τους, τα χτήματά τους, τα ζώα τους, καταλάβατε. Και όλη αυτή η δραματική κατάσταση προσήλκυε τη συμπάθεια του Θεού, την τρυφερότητα, όπως ένας γονιός βλέπει το παιδί του να βασανίζεται και το αγκαλιάζει με ιδιαίτερη στοργή. Έτσι μαθαίνουμε κι εμείς ότι οι ευτυχείς καταστάσεις της ευημερίας δεν ευνοούν την αγιότητά μας, ενώ οι καταστάσεις οι δυσάρεστες των συμφορών και των θλίψεων ευνοούν την αγιότητά μας, και δηλαδή μας δίνουν μια χαρά ουράνια που δεν την έχουμε όταν όλα είναι ήρεμα και τουριστικά, όπως λέμε στην εποχή μας. Όμως, κύριε Γανωτή, θα μπορούσε ένας άνθρωπος μέσα από τον πόνο του να γίνει και κακός. Ναι, και πιθανόν να γίνουν και κάποιοι, δεν ξέρει κανείς. Δεν είναι, είπαμε, τίποτα δεν είναι μηχανικό, ούτε φυσικό, ούτε, ας πούμε, καταλογική ακολουθία. Όλα μπλέκονται μέσα στην επιλογή του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν και εξευγέννησαν την Ελλάδα, γιατί ήρθαν με την αγιότητά τους, με την αγιότητα του μαρτυρίου, της υπομονής, όλα αυτά που είναι εξυγιαντικά της ζωής. Οι θλίψεις, όλες οι θλίψεις οι εξωτερικές, είναι εξυγιαντικές της ψυχής. Και γι' αυτό και ο Παΐσιος, ακολουθώντας βέβαια και το παράδειγμα των γονιών τους που χαμογελαστοί υπέμειναν όλες τις ταλαιπωρίες, διάλεγε, προτιμούσε τις δύσκολες καταστάσεις, τους πόνους, τα βάσανα, τις στερήσεις, και μάλιστα για χάρη των άλλων, από αγάπη για τους διπλανούς. Κάτι που είναι το αντίθετο της κοινωνικής φιλοσοφίας της εποχής μας, όπου διαλέγουμε ό,τι πιο ευχάριστο και ό,τι πιο εύκολο είναι. Ναι, και είναι δύσκολο όμως να δώσουμε στους άλλους να καταλάβουν, είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η φιλοσοφία και να διαλέγουμε, ναι, τις είναι στερήσεις. Δύσκολο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο κλαίμε. Γιατί, διότι πώς απέκτησε ο Άγιος Παΐσιος τέτοια φήμη και συμπάθεια του κόσμου και συρροή του κόσμου προς αυτόν? Άρα, ναι μεν κάποιοι των κορόιδων, κάποιοι τον έλεγαν χλεβαστικά καλόγερο, και στο στρατό ακόμη τον ειρωνεύονταν με διάφορους τρόπους, αλλά λίγοι ήταν αυτοί. Και αν ήταν πολλοί, πολύ σύντομα λιγοστεύανε. Απόδειξε ότι ο λαός μας δεν είναι λαός, ας πούμε, άμυρος τις σχέσεις με το Θεό, και δεν γίνεται αντίθεος, αλλά ίσα ίσα ότι η πραγματική και επίμονη αγιότητα του ανθρώπου τους κερδίζει τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν έρχονταν σε άλλους? Υπήρχαν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες
μοναχοί που ήταν και καλοί μοναχοί. Δεν είχαν όμως τέτοιο επισκεπτήριο, τέτοια προσέλευση των ανθρώπων, και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ο λαός εκτιμάει την αγιότητα. Μπορεί να το κάνει και καμιά φορά προς συμφέρον. Σου λέει, πάω εκεί, θα ακούσω κάτι ή θα γίνει κάποιο θαύμα, θα ικανοποιήσω την περιέργειά μου ή θα λύσω το πρόβλημά μου και θα φύγω έχοντας μόνο αυτό το κέρδος. Μπορεί, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι αποκόμιζαν αγιότητα, όπως οι μέλισσες από τα λουλούδια αποκομίζουν το μέλι, και αυτή την ώρα κυκλοφορούν στον κόσμο άνθρωποι που έχουν αποκτήσει έναν σωστό δρόμο ζωής από τον Άγιο Παΐσιο με τις οδηγίες του. Εγώ δεν τον γνώρισα γιατί δεν είχα χρόνο να κινηθώ από το που μου έκανα πολλές δουλειές, αλλά γνώρισα τον πατέρα Πορφύριο, τον λέω ακόμα πατέρα γιατί ακόμα τον νιώθω πολύ κοντά μου, ζωντανόν, από τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος ήταν μια περίπτωση παρόμοια με τον Άγιο Παΐσιο, ένα δώρο του Θεού μέσα σε μια εποχή που ήταν άγρια εποχή, με άλλου είδους αγριότητα από αυτή που έχουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, κύριε Γανώτη, ένα κοινό χαρακτηριστικό των δύο αυτών Αγίων ήταν και η φτώχεια τους, και αυτό μπορούμε να πούμε ότι έκανε τους ανθρώπους να τους εμπιστεύονται. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους ανθρώπους που δεν έχουν ευμάρεια. Βέβαια, θαυμάζουν, γιατί σου λέει, εγώ αυτό το φοβάμαι, αυτό το τρέμω, και αυτός με αυτό χαίρεται. Είναι μια καταμέτωπο επίθεση στην κοινωνική φιλοσοφία η ζωή όλων των Αγίων. Πάρτε την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Γεώργιο τον Καστίδη, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είναι και αυτός μέσα στην ίδια χωρία, στην ίδια ας πούμε, περίοδο περίπου, και άλλους Αγίους και μερικούς που δεν τους έχουμε ακόμα Άγιο κατατάξει, αλλά ο Χριστός τους έχει κατατάξει. Λοιπόν, όλοι αυτοί ζήσανε φτωχοί. Η φτώχεια είναι κανόνας απαράβατος. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδάκι τώρα, ας πούμε, μωρό που γεννιέται, πως συμβαίνει και τώρα ακόμα, σε πολύ φτωχές συνοικίες, και πρέπει να κάνει ένα εμβόλιο για να γλιτώσει την ηλαρά, να γλιτώσει την παροτίτιδα, και δεν έχει ο γονιός του να το κάνει. Και το ότι εσύ το έχεις αυτό το ποσό στην τράπεζα είναι αμαρτία, και ας μην κάνεις κανένα άλλο κακό, γιατί είναι ο αδερφός σου. Δεν το ξέρει ο κόσμος ο πολίτης, μάλλον το αισθάνεται αλλά δεν το αναγνωρίζει, ότι το να έχω ευχέρεια οικονομική εγώ την ώρα που ο άλλος έχει τραγική ανάγκη αυτής της ευχέρειας, της οικονομικής, είναι τραγωδία. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και θα αντυχεί μέσα στην καρδιά μου η εξομολόγηση ενός γονιού στα χρόνια της, δηλαδή τα χρόνια, τα 2-3 χρόνια πριν της κρίσης, που σταματήσαν και οι δουλειές και δεν είχαν οι άνθρωποι δουλειά και δεν είχαν συντάξεις γιατί ήταν ακόμα νέοι και είχαν μωρό, και αυτός μου λέει, ξέρεις τι είναι να ξυπνήσει μέσα μεσάνυχτα του μωρό σου και να φωνάξει, γάλα θέλω, πεινάω, και να μην έχεις να του το δώσεις. Βαρύτερος πόνος από αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει.
και να ξέρεις ότι ο άλλος δίπλα του διαθέτει μεγάλα ποσά σχετικά για τα γατιά του, για τα σκυλιά του, για, για τις ματαιότητες, για όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε. Λοιπόν, είναι η φτώχεια, όχι μόνο η υπάρχουσα, αλλά και η επιδιωκόμενη. Εάν είχε κάτι ο Παΐσιος στα χέρια του, το μοιραζότανε με τα άλλα παιδιά όταν ήταν ακόμα παιδί. Αν είχε άνεση χρόνου, την πρόσφερνε. Ήταν μια οικογένεια μουσουλμάνων εκεί και η γυναίκα, οι καημένοι γέροντες βέβαια, αυτή ήταν, η γυναίκα ήταν άρρωστη, κατάκητη. Και ο Παΐσιος παιδάκι πήγαινε και έβλεπε τη γιαγιά και την εξυπηρετούσε, να της πάει λίγο νεράκι, ξέρω εγώ τι. Και από ευγνωμοσύνη για την καλοσύνη του μικρού αυτού παιδιού, ο Μπαϊράμις, έτσι λεγόταν ο μουσουλμάνος, έγινε χριστιανός. Είδατε ότι η αγάπη του ανθρώπου που δεν ανέχεται να μην είναι φτωχός, από αγάπη όμως, αυτή είναι, ας πούμε, πώς το λένε, ευαγγελίστρια αγάπη. Η Ιεραποστολή είναι. Έτσι λοιπόν, καταλάβαμε πολύ καλά για την φτώχεια και γιατί εμπιστεύονταν οι άνθρωποι και τον Γέροντα και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο. Γιατί ξέρετε, και ο Άγιος τα Πορφύριος, καταλαβαίνουμε λογικά όμως. Αλλά όχι, ναι, όχι όμως. Μας τρομάζει αυτό πολλές φορές. Γιατί λέμε ότι αν θέλαμε κι εμείς να είμαστε Άγιοι, θα έπρεπε κι εμείς να μοιραζόμαστε σαν αυτούς τους δύο ή και τον Άγιο Νεκτάριο, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Ό,τι έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε, λέμε, γιατί μας βαστάει ένας εγωισμός σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Εάν κάποιος ξέρει ότι μια πράξη καλή πρέπει να γίνει, ωφελεί να γίνει, δεν δικαιούται να πει ότι δεν μπορώ. Λέει, Θεέ μου, χάρισέ μου τη δύναμη να μπορώ. Κι αν ο Θεός του τη χαρίσει, θα την κάνει. Αν δεν του τη χαρίσει, θα μείνει λυπημένος και θα συνεχίσει να προσεύχεται στο Θεό. Κάνε με, Κύριε, να αγαπώ. Κοιτάξτε, τη φτώχεια την τρέμουμε. Είδατε ότι όλες οι κοινωνικές αναστατώσεις στον κόσμο γίνονται από τη φτώχεια. Και ο Άγιος μας πήγαινε στα μοναστήρια, ας πούμε, όταν πήγαινε, και δεν ήθελε, παρακαλούσε να μην τον καλέσουν να πάει στο τραπέζι που τρώγανε οι άλλοι και τις τρώγανε οι καημένοι μοναχοί. Γιατί θα αναγκαζόταν να φάει καλούτσικα και ήθελε να τον αφήσουν στην άκρη, στη γωνία. Και αυτός τι έκανε, είχε λίγο τσαγάκι, το έβραζε μέσα σε ένα κονσερβοκούτι, ναι, και αν είχε, έβαζε και λίγη ζάχαρη και έπρεπε και ένα παξιμάδι και έτρωγε αυτό. Δεν θα δει την πολυτέλεια, δεν ήθελε την πολυτέλεια να έχει, ας πούμε, φακή αλάδωτη ή μακαρόνια. Το θεωρήσε πολυτέλεια. Άρα εδώ ήταν η επιδιωκόμενη φτώχεια. Γι' αυτό και ό,τι κέρδιζε το έκανε ελεημοσύνη. Όταν ήταν στο Σινά, γιατί πήγε στο Σινά και έκανε κάποιο καιρό εκεί, έφτιαχνε, επειδή ήταν και καλός μαραγκός, γιατί ο πατέρας του ήταν μαραγκός και από εκείνον είχε μάθει και ήταν τέλειος μαραγκός, αυτός μετά έκανε εικόνες σκαλιστές. Θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο που του πήγα κάτι εικόνες που έφτιαχνα εγώ τότε,
το χαρτί το κολούσα πάνω σε ένα βοπάν και το έξυνα και το έβαφα και το έκανα διάφορα εκεί. Τα πήγα, μου λέει, ναι, ευχαριστώ, λέει, αλλά εγώ, λέει, προτιμώ τις εικόνες να είναι κουφωτές μέσα. Οι κουφωτές βέβαια δεν γίνονται με χαρτί κολλημένο στον οβοπάν, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς τα φτωχαδάκια, δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε εικόνες. Εσείς είσαστε αγιογράφος και ξέρετε ότι κοστίζουν οι εικόνες. Λοιπόν, έκανε εικόνες και τις έδινε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι τις πουλούσε στους επισκέπτες και του δίνει τα λεφτά. Και αυτός θα μπορούσε να φάει λίγο καλύτερα, να ντυθεί λίγο καλύτερα. Όχι όμως. Έβλεπε τους ταξιτζίδες που έφερναν προσκυνητές στο μοναστήρι από τη Φαράν και από το Σουέζ. Ναι, και τους λέει, πάρτε αυτά τα λεφτά και αγοράστε μου καραμέλες, σοκολάτες, σοκοφρέτες και άλλα πράγματα. Αγαπούν τα παιδιά και το επόμενο ταξίδι θα μου τα φέρετε. Του τα φέρνανε και έβγαινε έξω από τη σκήτη του εκεί και πήγαινε και επισκέπτονταν τέτοιες κατασκηνώσεις βεδουίνων που ζούσαν στην έσχατη φτώχεια κι αυτοί. Χωρίς να είναι ασκητές, ζούσαν σαν ασκητές από ανάγκη, δεν είχαν. Πήγαινε λοιπόν στα παιδάκια και τους μοίραζε καραμέλες, σοκολάτες, ό,τι ωραίο πράγμα μπορούσε να ευχαριστήσει τα παιδιά και τον λατρεύαν τα παιδιά. Και αυτός παρέμεινε νηστικός. Και η φτώχεια του ήταν, ας πούμε, η προϋπόθεση ελεημοσύνης. Εμείς προσπαθούμε πολλές φορές από το περίσσευμά μας, λέμε έχουμε ένα εισόδημα αλφα, ας δώσουμε και κάτι για μια φιλανθρωπική ανάγκη. Αλλά αυτό δεν ήταν για αυτόν τίποτα. Ήθελε να το στερηθεί, να έρθει η ώρα να στενευτεί το στομάχι του, να πεινάσει και να ξέρει ότι πίνεσε ενώ είχε ένα ποσό χρημάτων να αγοράσει έστω ψωμί και όμως το χάρισε στους ανθρώπους. Και είχαν ότι εμείς σήμερα που έχουμε διαβάσει και ακούμε γενικά για το πόσο καλό κάνουν οι βιταμίνες, τα εχνοστοιχεία, οι πρωτεΐνες, το σίδηρο, φαντάζομαι ότι εάν σκεφτόμασταν ότι θα βράζαμε σε ένα κονσερβοκούτι λίγο νερό με τσάι και λίγη ζάχαρη, θα λέγαμε, μα θα πάθουμε αβιταμίνωση, θα πάθουμε σκορβούτο, θα πάθουμε, δηλαδή θα φοβόμασταν και για την υγεία μας. Ένας τρόπος να διαφθείρουμε τα παιδιά μας που μας τα εμπιστεύτηκε ο Θεός να τα κάνουμε αγίους είναι αυτός. Το παιδί πρέπει να έχει απ' όλα, να μην του λείψει τίποτε, να έχει τα πάντα. Και λέμε, είναι αγάπη, δεν είναι αυτό? Ναι. Αφού λοιπόν είναι αγάπη, είναι καλό πράγμα. Κι όμως πρέπει να μάθουμε και τη στέρηση. Εγώ θυμάμαι η μανούλα μας όταν ήταν να κοινωνήσουμε, μας είχε 2 μέρες με φακή αλάδωτη. Και θαρόπος ήταν και ανάλατη, δεν ξέρω. Ακόμα θυμάμαι με φρίκι την αίσθηση που μου έκανε στο στόμα μου και στο στομάχι μου η νηστεία των 2 ημερών, όχι μία που τώρα το θεωρούμε αρκετό, 2 ημερών σε παιδιά ας πούμε 11 ετών, ναι, για να κοινωνήσουν. Και μας έκανε καλό, αντέχαμε. Ύστερα όταν ήμουν φοιτητής, σε όλα τα φοιτητικά μου χρόνια 2-3 βραδιές κοιμήθηκα νηστικός, γιατί δεν είχαν φτάσει λεφτά. Ναι, και ένιωθα εξευτελισμό, ένιωθα εγκατάλειψη, ότι με εγκατέλειψε ο Θεός, οι γονείς μου, οι πάντες. Μεγάλη συμφορά, βράδυ ήταν. Ύστερα έμαθα να κοιμάμαι και νηστικός επίτηδες για να κάνω δίαιτα. Λοιπόν, αλλά τότε ο πειρασμός ήταν μεγάλος. Και ένιωθα ύστερα κι εγώ σαν γονιός όταν γέμιζε τα ψυγεία για να έχουν τα παιδιά να φάνε στην ανάπτυξή τους. Ξέρετε, τα παιδιά είναι στην ανάπτυξή τους μέχρι τα 50 τους χρόνια στην εποχή μας. Έτσι. Ναι, είναι οι μαμάδες και οι γιαγιάδες
κάνουν πανηγύρι για να υποδεχτούν να φάνε τα παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τα διαφθείρουμε. Η Αγία Φτώχεια δεν έχει εκτιμηθεί από τον αστό. Είδατε, ας πούμε ένα παράδειγμα, στα σούπερ μάρκετ διαφημίζουν ότι τα παγωτά που πουλάνε έχουν 100 ποικιλίες. Σου λέει, γιατί να φάω αυτό το παγωτό και να μην φάω το άλλο, γιατί φάω το άλλο για εκείνο. Και γίνονται τρόπο ζωής ύστερα αυτά, γίνονται αναγκαία. Άκου, σου λέει, να μην έχει το τάδε παγωτό, δεν έχετε το τάδε το γλυκό εκείνο, το άλλο. Όλα αυτά τα σαρώνει η επίθεση της φτώχειας, η επίθεση της νηστείας μέσα από τη συνείδηση του Αγίου, η οποία συνείδηση πιάνει τον εαυτό μας, το στομάχι μας, τη σαρκική μας, ας πούμε, ορμή για την κατάκτηση να φάμε τον κόσμο, την πιάνει και τη δένει, όπως δένει ένας, ας πούμε, ένα θηρίο για να το μεταφέρει, τη δένει χεροπόδαρα, οπότε την αχρηστεύει, δεν την αφήνει να μας καβαλικέψει ή να μας τραβήξει, να μας ρίξει σε γκρεμνά. Αυτός ο Άγιος Παΐσιος όλες τις επιθυμίες, όλες τις ίδονες τις είχε πιάσει και τις είχε δέσει χεροπόδαρα. Ας πούμε και τη ζεστασιά ακόμα. Όταν ήταν η μέρα έβγαζε τη φανέλα του για να μην ζεσταίνεται. Το βράδυ που έπιανε παγωνιά εκεί στην έρημο στο Σινά, ναι, τότε φορούσε τη φανέλα του. Για να αντέξει δηλαδή, ίσα για να αντέξει. Όχι για να ευχαριστηθεί ζεστασιά. Όταν έφτανε στο σημείο να αντέχει και να φαίνεται ότι μπορεί να ζήσει και όχι να πεθάνει, εκεί σταματούσε η προμήθεια των στοιχείων αυτών που τρέφουν τον άνθρωπο. Δεν ήθελε να ευχαριστηθεί τα πράγματα. Όπως ας πούμε και ο Άγιος Πορφύριος μια φορά που είπα στην αδερφούλα του, λέω, γερόντισα, τι του αρέσει του Αγίου να του φέρουμε, να του κάνουμε και μια προσφορά που ερχόμαστε εδώ τόσες φορές. Τέλος πάντων, κάτι να του φέρουμε όπως μας μάθανε οι γονείς μας να πηγαίνουμε στα σπίτια κρατώντας κάτι. Mm-hmm. Τι του αρέσει να φάει. Γέλασε η καημένη με την αφέλειά μου και μου λέει, μα κύριε, εδώ του πάμε το φαγάκι του το φτωχικό που του κάνουμε και αυτός έχει κάνει κάτι ζουμιά. Στα μπουκάλια τα έχει μαύρα που ρίχνει από αυτά στο φαΐ και το κάνει άνοστο για να χάσει κάθε ειδονή, να είναι απλώς ένας τρόπος επιβίωσης και όχι ένας τρόπος να κάνουμε έναν παράδεισο του στομαχιού μας σε αυτή τη γη. Αυτά είναι τα μεγάλα ασκητικά κατορθώματα που για μας είναι μια άλλη γλώσσα, για μας τους αστούς. Έτσι ήταν και ο Παΐσιος, για τις ειδονές όλες ήταν μια άλλη γλώσσα. Μιλούσε δηλαδή με μια λογική που εμείς μένουμε με ανοιχτό το στόμα και λέμε, μα γιατί, πώς. Ναι, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η κοινωνική φιλοσοφία μας είναι τέτοια που δεν μας κάνει να μην καταλαβαίνουμε γιατί η φτώχεια έχει τέτοιο εκτόπισμα, αλλά οπωσδήποτε έχει. Και ο Χριστός μας φτωχός ήταν, δεν είχε, ας πούμε... Ναι, πράγματι, αλλά ο Χριστός φρόντιζε να μην φαίνεται ότι είναι ασκητής, για να ζει κοντά στον κόσμο. Όταν τον κάλεσε ο Ματθαίος, τον έκανε μαθητή του και ήταν τελώνης και πλούσιος, να του κάνει τραπέζι, ασφαλώς δεν θα του έβαλε φακές αλάδωτες, και
σου λέει εδώ να είμαι κοντά τους, να με νιώσουν δικό τους. Και έφαγε αυτός όμως ο Χριστός μας, ήταν η ίδια η αγιότητα. Ναι. Και δεν τον κέρδιζαν οι ειδονές, δεν τον κάναν δικό τους, αλλά τις υπέτασε στη λαχτάρα που είχε να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους. Και το έλεγε μάλιστα, λέει, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και ήταν ασκητής και δεν έτρωγε και του λέγατε ότι έχει δαιμόνιο και είναι αυτά. Έρχομαι εγώ, λέει, που δεν είμαι ασκητής και είμαι κοντά σας και ζω με τον τρόπο σας, κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, ναι. Και πάλι τα έχετε εναντίον μου και λέτε ότι τρώω με τα αμαρτωλών και τα λοιπά και ξέρω εγώ τι. Οπότε όλα τα χρησιμοποιεί ο Θεός και οι Άγιοι Του τα χρησιμοποιούν όχι ως αιτίες αγιότητος αλλά ως τρόπους για να φτάσει κανείς στην αγιότητα, που αιτία είναι η χάρη του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους, αλλά και για να σταθούν κοντά στους ανθρώπους ελεήμονες, να σταθούν κοντά στους ανθρώπους σαν ιεραπόστολοι της ελεημοσύνης. Γιατί εκείνο που μας κάνει να μοιάζουμε του Θεού, για σκεφτείτε, να μοιάζουμε του Θεού, όχι να κάνουμε καλές πράξεις, αλλά να μοιάζουμε του Θεού, είναι αυτή η ελεημοσύνη. Η κτήρμονες εστέ, λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο πατήρ ημών η κτήρμονες τι, δηλαδή ο άνθρωπος που λυπάται τον άλλον και του χαρίζει κάτι από αυτά που έχει για να ζήσει και εκείνος υποφερτά, δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που έχει κάποια αρετή με την έννοια που δίνουμε, αλλά είναι όμοιος με το Θεό, δηλαδή θεοποιείται, θα λέγαμε, με τρόπο που πρέπει να το καταλαβαίνουμε εμείς βέβαια, με αυτόν τον τρόπο. Και αυτόν τον κυνηγούσε τον τρόπο. Και ουσιαστικά η μόνη ειδονή του ήταν η προσευχή και η καλοσύνη. Τα άλλα τα θεωρούσε πειρασμούς. Αλλά η καλοσύνη και η προσευχή, που είναι προσωπική σχέση με τον Θεό, ήταν οι μόνες πηγές ευτυχίας που είχε και δεν ήταν λίγη ευτυχία. Ξέρετε, ανησυχούσε ο Άγιος Παΐσιος όταν έχανε ένα μικρό μέρος έστω της χαράς του. Ήθελε να είναι η χαρά του μέχρι τα αυτιά, που λέμε εμείς έναν τρόπο χαζούλικον. Δηλαδή να είναι γεμάτος χαρά. Μόλις λίγο υποχωρούσε η χαρά, ήταν στεναχωρεμένος και ανησυχούσε και λέει τι συμβαίνει εδώ. Και εμείς τώρα έχουμε την ίδια παρόθηση να συλλαμβάνουμε και να μετράμε το βάρος της χριστιανικής μας ζωής. Βλέπετε, όλος ο κόσμος σήμερα κυριεύεται από την κατάθλιψη. Εάν ειλικρινά αναρωτηθεί γιατί δεν είμαι χαρούμενος ο καθένας μας και επιχειρήσει να το εξηγήσει και να το θεραπεύσει, θα γίνει, θα λέμε, θα γίνει δεύτερη παρουσία, δηλαδή θα γίνει η κρίση του κόσμου, θα είναι μεγαλύτερο, ας πούμε, το μεγαλύτερο γεγονός ως προς τη σωτηρία μας. Η αναζήτηση της αιτίας που μας λείπεται έστω και λίγη χαρά. Εμείς βλέπετε προσπαθούμε να αποκτήσουμε χαρά από τα πράγματα. Λέω, κοίταξε, λέει, έχω καινούργια παπούτσια, ωραία, φορά ρούχα που μου αρέσουν, ρε παιδί μου, ή φέρουν στο σπίτι φαγιά ωραία που τρελαίνονται να τα φάνε όλοι και εγώ μαζί τους.
τέτοια πράγματα. Τρώω ένα γλυκό ή έχω μία σχέση που λένε, ναι, και με τρελαίνει. Ο Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι, αντλούν τη χαρά τους από την προσευχή και από την καλοσύνη προς το διπλανό μας άνθρωπο. Αυτή ήταν η δική του χαρά. Εμείς όμως γιατί δεν αναρωτιόμαστε άραγε? Δηλαδή τι είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε τι θα δούμε? Αν αναρωτηθούμε γιατί δεν βρίσκουμε χαρά. Ναι, ναι. Πέστε ότι κάπου σε ένα τόπο κάνουν δεντροφύτευση και χρειάζονται ανθρώπους για να τελειώσουν πιο γρήγορα, να μην τους πάρει νύχτα. Και εμείς καθόμαστε μια παρέα εκεί σε μια άκρη και γλεντοκοπάμε ή χαζεύουμε. Κάνουμε χάζι, παρακολουθούμε, λέει, τη δεντροφύτευση από περιέργεια. Κάποιοι πετιούνται πάνω και λέει, θα έρθω να πάω να σας βοηθήσω, ρε παιδιά, τι θέλετε, φτιάρι να πιάσω ή κασμά. Ορίστε, εξηγήστε γιατί αυτοί οι λίγοι πεταχτήκανε πρόθυμα να βοηθήσουν και οι άλλοι παρέμειναν στη θέση τους. Κάποτε μας έβαλαν από το σχολείο να δεντροφυτεύσουμε τους δρόμους και μας βάλαν δυο-δυο να σκάβει ένας το λάκκο και ο άλλος να μαζεύει με το φτιάρι το χώμα, να κάνουμε το λάκκο, να βάλουμε το δεντράκι μέσα και να γεμίσουμε πάλι το λάκκο και ούτω καθεξής. Αυτός που έκανε μαζί μου τη δουλειά την έκανε κλαίγοντας, γιατί ήταν ο γυμναστής που περνούσε και έβλεπε, και αν κανείς δεν έκανε τη δουλειά του ρούσαν και καμιά βιτσιά. Λοιπόν, έκλαιγε ο κακομοίρης. Άκου τι λέει, θα πρίστουν τα χέρια μου τώρα εμένα, εγώ δεν θέλω να κάνω τε. Έκλαιγε και εγώ είχα μια χαρά που καμάρωνα, βέβαια, εγώ το παίρνω από καμάρι. Ήμουν νέος και ακόμα άγουρος, όπως λένε, αλλά οπωσδήποτε το ίδιο πράγμα με έκανε εμένα να γλεντώ και τον άλλο να λυπάται. Εξηγήστε εσείς, είναι θέμα αγωγής, αλλά όχι μόνο αγωγής. Γιατί ξέρετε, προκόβουν και άνθρωποι που ξεκίνησαν από σπίτια που τους οδηγούσαν στο αντίθετο του Θεού. Έχουμε τέτοια, έχουμε ανθρώπους τέτοιους που, ας πούμε, δεν ξέρω, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία από τι σπίτι να ξεκίνησε τάχα και ύστερα μετανόησε. Μέχρι εκείνη την ώρα πρέπει να ενεργούσε η αγωγή του σπιτιού της και τόσοι άλλοι. Είναι προφανώς και καμιά φορά όλα όσο λέει είναι και θέμα χαρακτήρα, δηλαδή έχει... Ναι, αυτό το χαρακτήρα, ξέρετε, αυτό το χαρακτήρα είναι ψυχολογικό μόνο, δεν είναι πνευματικό και ηθικό. Υπάρχει ένα βιβλίο του Φώτη Κόντογλου που μιλάει για κάποιους ασκητάδες της Παλαιστίνης και στο τέλος μου έκανε εντύπωση. Λέει, αυτοί οι ασκητάδες, αδερφοί, ήταν, λέει, πραότατοι, γαλινότατοι. Ό,τι και αν τους έκανες, ό,τι και αν συνέβαινε που μπορεί να τους τάραζε, και αυτοί δεν ταράζονταν παρά το αντιμετωπίζονται με προσευχή και με γαλήνη. Και είναι, λέει, τούτο το σημαντικό, αδερφοί, ότι αυτοί, λέει, από τη φύση τους ήτανε πολύ ταραχώδεις άνθρωποι. Απ' τη φύση τους ήταν άνθρωποι που νευρίαζαν εύκολα, αλλά υπέταξαν τη φύση τους. Άρα ποιος ήταν ο χαρακτήρας τους? Ο βιολογικός τους χαρακτήρας ήταν να είναι νευρόσπαστα, ας πούμε. Ο ψυχολογικός τους χαρακτήρας ήταν να πετιούνται πάνω και να λένε τι είσαι εσύ, ρε, που θα πεις εμένα αυτό και εκείνο. Και τελικά κατέληξαν να είναι πραότατοι. Απόδειξη
ότι ο χαρακτήρας που λέει ο κόσμος είναι ψυχολογικός χαρακτήρας ή και οργανικός. Είναι άνθρωποι που έχουν διάφορες οργανικές αιτίες να είναι, να πετιούνται στον αέρα κάθε πράγμα που τους συγκινεί ή τους ερεθίζει. Και ο άλλος είναι σαν το βοδάκι, ας πούμε, μένει πώς το λένε, σαν ασυγκίνητος ή ήρεμα το αντιμετωπίζει, αλλά το αντιμετωπίζει αυτό οργανικά, επειδή πραγματικά το νευρικό του σύστημα λειτουργεί πιο καλά, πιο ήρεμα. Άλλοι πάλι, ανεξάρτητα από το, σύστημα τους το νευρικό, έχουν μια ψυχολογία να σου μιλάνε απότομα, να σου παίρνουν τον αέρα από σύμπλεγμα, σου λέει, γιατί να με νικήσεις εσύ και να μου πάρεις εσύ τον αέρα, ας τον πάρω εγώ. Είναι κυρίως ψυχολογικό και χωρίς κακία ακόμη, ναι. Έτσι φέρνονται. Και άλλοι που το κάνουν από πραγματική κακία. Mm. Ποιος είναι ο χαρακτήρας σας, πέστε μου εσείς. Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται κυρίως από την θέληση του ανθρώπου. Η θέληση του ανθρώπου γοητεύεται από, από το θέλημα του Θεού. Δηλαδή ουσιαστικά ο άνθρωπος παραδίδει την θέλησή του, την προσφέρει στο Θεό και ο Θεός του δίνει τη θέληση του Θεού μέσα του για κριτήριο των αποφάσεών του. Έτσι είναι οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, είχε κάποιον χαρακτήρα διαφορετικό που διαμόρφωσε με τη θέλησή του. Βέβαια, ποιος ξέρει, δεν το πήραμε είδηση αν είχε διαφορετικό χαρακτήρα, γιατί από παιδί ξεκίνησε να έχει τον εαυτό του παραδομένον στο θέλημα του Θεού. Αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν μια ιδιοτροπία του χαρακτήρος να είναι πράος και ταπεινός, αλλά ήταν μια ένα κατόρθωμα ευσέβειας. Δηλαδή έβαλε τον Θεό και του σφράγισε το νευρικό του σύστημα, την θέλησή του, την απόφασή του. Ας πούμε, όταν πηγαίνανε στην έρημο του Σινά και είχε κάνα δυο μαζί του που τύχαινε να ταξιδεύουν και αυτοί με το ίδιο ταξί που πηγαίνανε, όταν φτάσανε στη Φαράν, σε μια πόλη που είναι εκεί μετά το ποτάμι, βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι και πήραν, μιας και πρόκειτο να μπουν μέσα σε μοναστήρι και δεν θα βρίσκαν να αγοράσουν τίποτα, και αγόρασαν διάφορα χρήσιμα πράγματα που θα θέλανε, πιθανόν να θέλανε αφρό για το ξύρισμα, να θέλανε δοντόκρεμες, να θέλανε ορισμένα γλυκίσματα, καμιά κονσέρβα άμα τους έπιανε λιγούρα από την πείνα και τέτοια πράγματα. Αυτός λέει κρύφτηκε και δεν πήγε να ψωνίσει τίποτα. Πήρε, δεν ξέρω αν πήρε ένα μικρό λεμονάκι από αυτά τα αιγυπτιακά που να βάζει στη γλώσσα του λίγο να μην ξεραίνεται. Τίποτε άλλο. Άρα το επεδίωξε να παραμείνει φτωχός, να παραμείνει στερημένος. Και αν είχε κάποια λεφτά, γιατί ασφαλώς όταν έφυγε από το Άγιον Όρος, κάτι θα είχε πάρει μαζί του. Το μοίραζε γύρω-γύρω, παντού. Καμιά φορά ήταν να πάει, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι και είχε ίσα-ίσα τα ναύλα του. Και άμα έρχονταν κάποιος και του λέγε βοήθαμε, τα δίνε και αυτά. Ύστερα σκεφτότανε πώς θα πάει στο μοναστήρι αυτό, μια χιλιόμετρα μακριά. Και ξεκινούσε με τα πόδια, αλλά κάτι γινόταν κάθε φορά, το έστελνε ο Θεός κάτι και τα έβγαζε πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά ζούσε σαν άγγελος, ναι, πάνω στη γη. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Για όσα μας είπατε, θα είχαμε κι άλλα να πούμε.
καμιά δεκαριά ώρες θα μπορούσα να μιλάμε. Γιατί και εγώ τα διαβάζω, ξέρετε, δεν τα... Αλλά όταν τα διαβάζω ξεχνιέμαι και θα προσπαθώ να τα ζήσω σαν να είναι ονειροφαντασία, σαν να είναι αυτό, και μου κάνουν καλό. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, τον οποίο πολύ ευχαριστούμε για όσα σπουδαία μας είπε και σήμερα. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.